Ο Δημήτρης είναι και αυτός φυσικοθεραπευτής, όπως και η Βικτώρια Λυσένκο. Θα μας μιλήσει για το DOMS. Είναι κάτι που ίσως κάποιοι από εσάς δεν το έχετε ακούσει. Λέτε, είναι στην ουσία τα αρχικά για το Delayed Onset Muscle Soreness. Δηλαδή, θα μας τα πει ο Δημήτρης καλύτερα μέσα στα λόγο. Now we will have our next participant, Dimitris Piperidis, who is a physiotherapist and a certified acupuncturist, and he will be lecturing about DOMS for the next 15 minutes. So, Dimitris, όποτε θέλεις, ξεκινάς. Okay. Και μένα σε ελληνικά θα είναι η παρουσίαση. Και είναι για τον καθυστερημένο πόνο, όπως στα αγγλικά το λένε delayed onset muscle pain ή DOMS, και εμφανίζεται, λέει, παρουσιάζεται σε ένα άτομο που εκτίθεται σε επανειλημμένες και υψηλές κεντρικές σεισμικές εισπάσεις ή σε κάποια άσκηση στην οποία δεν είναι συνηθισμένος. Γενικά, λένε, ο καθυστερημένος πόνος συνεχίζει να αυξάνεται μετά την άσκηση και κορυφώνεται μετά από 24 ώρες. 24 με 48 ώρες μετά την άσκηση. Μερικοί ερευνητές πιστεύουν ότι προκαλείται από μικρορήξεις που συμβαίνουν στα σαρκομέρια, οι οποίες είναι οι μικρότερες λειτουργικές ομάδες του μυϊκού ιστού, περισσότερο κατά τη διάρκεια της επιβράδυσης της κίνησης σε κεντρικές φάσεις των κινήσεων. Αν και άλλοι ερευνητές πιστεύουν ότι μέσω ιστολογικών εξετάσεων που έχουν γίνει, έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι κατά τη διάρκεια του καθυστερημένου πόνου δεν υπάρχει σοβαρός τραυματισμός ή φλεγμονή των σαρκοειδών. Ακόμα, δηλαδή, είναι ασαφή η αιτία του DOMS. Αλλά πιστεύουμε ότι γίνεται λόγω βιομηχανικών μεταβολών μετά από μυϊκή βλάβη, μετά από κάποια άσκηση. Αντιμετώπιση του DOMS γίνεται και με βελονισμό, εκτός από άλλες μεθόδους της δυτικής ιατρικής. Έχουν γίνει αρκετές έρευνες πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μία από αυτές είναι η έρευνα της Ιωάννης Φλέκενστάιν και υπόλοιπων ερευνητών, που μελετήσαν την αποτελεσματικότητα του βελονισμού στο DOMS. Έγινε μία τυχιοποιημένη ελεγχόμενη μελέτη 5 διαφορετικών αντιμετωπίσεων. Γίνανε 5 θεραπείες, γίνανε με βελόνες, με λέιζερ, με ψευδή βελόνα, με ακανόνιστο βελονισμό, και επίσης υπήρχε και ομάδα ελέγχου στην οποία δεν υπήρχε παρέμβαση. Και τελικά οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο βελονισμός δεν ήταν αποτελεσματικός για τη συγκεκριμένη παθολογία. Από μηχανιστική άποψη, βέβαια, τα αποτελέσματα τείνουν περαιτέρω μελέτης, καθώς η θεραπεία που έγινε με τον βελονισμό υπήρχε όριο 5. Υπήρχε όριο πόνου 5 κιλά ανά τετραγωνικό σαντιμέτρο για να αποφευθούν οι μελανιές στους ασθενείς. Και οπότε αυτό ίσως έχει αλλοιώσει λίγο τα αποτελέσματα.
Επίσης, πιθανόν αν είχαν χρησιμοποιήσει την εντατική ενδομυϊκή βελόνα, την ξηρή βελόνα, ίσως θα είχε καλύτερα αποτελέσματα. Μια άλλη έρευνα είναι του Καρντόσο, που είναι πολύ πρόσφατη, είναι του 19. Σε αυτή την έρευνα υπήρχαν αρκετοί εθελοντές, 45, οι οποίοι χωριστήκαν σε τρεις ομάδες. Μία ομάδα είχε αληθινό βελονισμό, άλλη είχε ψευτό βελονισμό και υπήρχε και ομάδα ελέγχου. Ο βελονισμός σε αυτήν την έρευνα έγινε στα κλασικά σημεία στο μάχη 34-36 και liver 3, ενώ ο ψεύτο βελονισμός έγινε σε μη παραδοσιακά σημεία. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείξαν ότι μπορεί να μειώσει την εμφάνιση του γαστρεμένου πόνου κατά το 1 τρίτο. Οπότε ήταν σχετικά πετυχημένη αυτή η αντιμετώπιση. Μία άλλη έρευνα ήταν το Καζουνόρι. Αυτή έγινε το 2008 και είχε 33 άτομα, 18 με 22 χρονών, τα οποία χωρίστηκαν σε διαφορετικές ομάδες και υπήρχε και ομάδα ελέγχου, ομάδα βελονισμού και ομάδα ψεύτο βελονισμού. Η ομάδα που έκανε τις βελόνες, στα σημεία που γίνανε οι βελόνες ήταν με ψηλάφιση στα πιο ευαίσθητα σημεία και μπήκανε σε βάθος 1 με 2 cm για 10 λεπτά. Αν και έγινε μέτρηση του πόνου με τη χρήση οπτικής κλίμακας, δεν υπήρχε ωστόσο μεγάλη στατιστική διαφορά στο πόνο στους ασθενείς. Και αν και είναι μικρό το δείγμα, και πιστεύω και η ηλικία 18 μέχρι 22 μας περιορίζει πάρα πολύ, οπότε πιστεύω θα πρέπει να γίνουν και άλλες έρευνες. Επόμενη έρευνα ήταν του Ding Meng. Ήταν μια τυχιοποιημένη διπλά τυφλή ελεγχόμενη έρευνα με 50 άτομα. Αυτή η αντιμετώπιση έγινε με μοξοθεραπεία. Η μοξοθεραπεία έγινε στο επώδυνο σημείο, το οποίο το βρήκαμε με ψηλάφιση και έγινε 2 φορές η θεραπεία. Ωστόσο, πάλι μετρήσαμε τα αποτελέσματα με pain visual analog scale. Αν και όπως αποδείχτηκε, δεν υπήρχε σημαντική διαφορά. Αλλά πιστεύω για πιο σαφή αποτελέσματα θα πρέπει να γίνουν και άλλες έρευνες πάνω στην αντιμετώπιση του DOMS με μοξοθεραπεία. Επίσης, τελευταία έρευνα που έχω μελετήσει ήταν του Μπάρλας, η οποία έγινε το 2000. Σε αυτή την έρευνα μελετήθηκαν πάλι επιδράσεις του βελονισμού στο DOMS μέσω τυχιοποιημένης έρευνας με ομάδες ελέγχου. Είχε 48 άτομα και χωριστήκαν σε 4 ομάδες. Ομάδα ελέγχου, ομάδα εικονικής θεραπείας με ψευτοβελονισμό, ομάδα θεραπείας με χρήση κλασικών σημείων και μία ομάδα με παραδοσιακά σημεία. Κατά μέτρηση των αποτελεσμάτων έγινε πάλι με την κλίμακα VAS. Από
Τελικά το καταλήξαν στο αποτέλεσμα ότι στο συμπέρασμα ότι ο εμβολιασμός είχε και αυτός μικρή επίδραση στα συμπτώματα του DOMS σε αυτό το πείραμα. Αν είχε ακολουθεί ένα διαφορετικό πρωτόκολλο θεραπείας, ίσως και είχε διαφορετικά αποτελέσματα. Ναι, και γενικά αυτές ήταν οι έρευνες που έχω μελετήσει. Γενικά δεν είχαν καλά αποτελέσματα ο βελονισμός στο DOMS, αν και πιστεύω πρέπει να γίνουν και άλλες έρευνες με πιο πολλά άτομα και με ένα μεγαλύτερο εύρος ηλικίας. Εγώ πάντως από προσωπική εμπειρία δεν έχω κάνει βελονισμό σε κάποιον ασθενή ο οποίος είχε DOMS, αλλά συνήθως του κάνω μαλάξεις και βεντουζοθεραπεία και έχω δει πολύ καλά αποτελέσματα με βεντουζοθεραπεία. Αυτά. Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σου. Νομίζω ότι αυτό που είπες, καταρχάς εγώ κρατάω πρώτον το ότι είσαι αμερόληπτος, δηλαδή δεν έχεις bias, με την έννοια του ότι εδώ πέρα δεν είμαστε για να κάνουμε απλά μια διαφήμιση του βελονισμού. Παρουσίασες τις έρευνες που έχουν γίνει μέχρι στιγμής και είδαμε το ότι προφανώς με τον τρόπο που είχαν σχεδιαστεί είχαν και κάποια ανάλογα αποτελέσματα και αυτό λέει, μας θυμίζει λιγάκι ότι πάντα πρέπει να κοιτάμε τις έρευνες που διαβάζουμε. Και το άλλο είναι το ότι μέρη της ασιατικής ιατρικής, αλλά και της φυσικοθεραπείας, όπως είναι η μάλαξη, το τουινά, η βεντουζοθεραπεία, μπορούν να βοηθήσουν. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο βελονισμός αυτός ο οποίος έχει ένδειξη. Οπότε σε ευχαριστούμε πολύ για την παρουσίασή σου.